Γεια σας και χαρά σας. Ο πανικός επικρατεί στο γραφείο μου, δεν μας νοιάζει. Ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά που έχουμε περάσει τόσα χρόνια και με τη βοήθειά σας, με τα σχόλιά σας, με την αγάπη σας, με την παρέα σας, γιατί όλα είναι και η παρέα. Φυσικά. Θέλω να σας πω μια μικρή ιστοριούλα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια θεία. Ήταν μια θεία. Δεν ήταν, εκεί είναι ακόμα. Αυτή εδώ. Τυχαίνει να είναι και από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω συναντήσει στο χρονικό διάστημα που κάνω βιντεάκια. Καλόκαρδη, ευγενικιά, με φοβερή ποιότητα ανθρωπιάς. Κρύβει μέσα της ένα παιδάκι και που αυτό το παιδάκι έχει φοβερή ευγένεια, ήθος και τα πάντα. Αυτή η γυναίκα ήταν η αιτία που γνώρισα τη μικρή μας Μαρίνα και την οικογένεια της Μαρίνας, που είχε, ας το πούμε, μια όμορφη διαδικασία το πώς βρεθήκαμε. Αυτό που είπαμε, ότι κρύβει ένα μικρό παιδάκι μέσα της που δεν την πειράζει να τσαλακώσει τον εαυτό της και να πούνε καλά που είναι η σοβαρότητα. Αυτή η γυναίκα ήταν το ξεκίνημα για να γνωρίσω τη Μαρινούλα μας και να δω αυτή τη σκάλα, την τρομακτική σκάλα που για 13 χρόνια η μαμά στην πλάτη ανέβαζε τα παιδάκια της και τα δύο. Χειμώνα καλοκαίρι, είτε με βροχή είτε με κρύο, μια πολύ απότομη σκάλα και πολύ στενή. Το πρώτο μας, ας το πούμε, η πρώτη μου σκέψη φυσικά ήταν η αγάπη του κόσμου, γιατί χωρίς την αγάπη του κόσμου φυσικά κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ναι, ωραία, έχεις όρεξη και κάτι, ναι, μπράβο, ας το πούμε, που οργάνωσε την κατάσταση, ναι, μπράβο που έχεις τη σκέψη. Ναι, όλα αυτά όμως τα μπράβο, αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι να εμπιστεύονται και να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να βοηθήσουν και να υλοποιήσουν, αυτό δεν θα γινόταν ποτέ. Άρα είπα, για να δούμε, ας το πούμε, πόσο εύκολο είναι να μαζευτούν κάποια χρήματα, να φτιαχτεί μια στη σκάλα ένα καθισματάκι. Ξεκίνησαμε να βάλουμε καθισματάκι και ευτυχώς, επειδή όλα είναι κατά Θεό πάνε, βρέθηκε στην πορεία μου με τη γυναίκα του από Θεσσαλονίκη. Είχαμε ανέβει Χριστούγεννα πρωτοχρονιά πάνω. Ο Κώστας είναι ένας άνθρωπος που δεν τον γνώριζα, μέσα από το διαδίκτυο μας είχε δει, είχε αγαπήσει τα βιντεάκια, τους ανθρώπους, τον αυθορμητισμό και όλα αυτά, στο πούμε, που ο καθένας του αρέσει να βλέπει ένα βιντεάκι από αυτά που κάνουμε. Στέλνει μήνυμα, ενώ ήμουνα με παρέα στη Θεσσαλονίκη με την οικογένεια, στέλνει μήνυμα, μου λέει, φίλε, θέλω να σε γνωρίσω, να βρεθούμε. Παρόλο που ήταν ο κόσμος πάρα πολύ, ήταν με το αμάξι, δεν είχε που να μπαρκάρει. Εμείς την ώρα που ήταν αυτός στην Αριστοτέλους, εμείς είμαστε από την άλλη μεριά της Θεσσαλονίκης. Την ώρα που εμείς είμαστε από την Αριστοτέλους, αυτός ήταν από την άλλη μεριά της Θεσσαλονίκης. Τελικά είχε όρεξη, είχε δύναμη να κάνει χιλιόμετρα να περπατήσει για να έρθει εκεί που ήμασταν και να συναντηθούμε και να ξεκινήσει, ας το πούμε, και αυτός έτσι με ένα χρηματικό ποσό να βοηθήσει στην κίνηση αυτή, αλλά να μου πει ότι ασχολείται με ασανσέρ και ότι οτιδήποτε, ας το πούμε, θέλω, είτε τεχνογνωσία είτε κάποια πράγματα, αλλά είναι τόσο μακριά που δεν μπορεί να το αναλάβει αυτός. Του είπα εγώ για καρέκλιτσα, μίλησαμε εκεί για λίγο και κάποια στιγμή, όταν του έδειξα πλέον τη σκάλα, όταν κατέβηκα Κρήτη, του έδειξα τη σκάλα, μου λέει, Νίκο, ξέχνα την καρέκλα, ψάξε για ασανσέρ. Και πιο οικονομικά θα σου βγει, αλλά και πολύ καλύτερο και για μελλοντικά. Η καρεκλίτσα, άντε, θα κουράζει τα παιδιά, γιατί τα παιδιά θα μεγαλώσουν, τα παιδιά θα πρέπει να δένονται με προσοχή, ένα χεράκι από εδώ, η σκάλα ήταν στενή. Άρα ο Κωστής ήταν η αιτία που αλλάξαμε όλα τα σχέδια και κινηθήκαμε
κινηθήκαμε πλέον για ασανσέρ. Στο ασανσέρ είχαμε κάποια κολλήματα, γιατί πού θα μπει το ασανσέρ, πού θα πρέπει το ασανσέρ όταν θα μπει έξω να έχει άδεια από το Δήμο. Ο Δήμος ήθελε άδεια από ένα άλλο γραφείο, το άλλο γραφείο ήθελε άδεια από ένα άλλο γραφείο, το άλλο γραφείο ήθελε άδεια από ένα άλλο γραφείο και γινόταν ένας πανικός. Ρωτήσαμε και βάλαμε διάφορα μέσα και η Μαλλιαράκη πήρε εκεί στους Δήμους από εδώ και μας βγάλαμε άκρη. Και κάποια στιγμή έρχεται η γιαγιά, η σούπερ γιαγιά. Έχουν το... το έχουμε, περίμενε. Εδώ έχουμε τη σούπερ γιαγιά που μαζί με το σούπερ παππού Είπαν ότι εμείς μπορούμε να δώσουμε από κάτω από το σαλόνι μας να το μοιράσουμε στη μέση και να δώσουμε ένα τμήμα του σαλονιού έτσι ώστε να βγει στο μπαλκόνι, στο μπαλκόνι από πάνω των παιδιών, με αποτέλεσμα να μπαίνει από το σαλόνι της γιαγιάς και να βγαίνει στο σπίτι από πάνω. Άρα πλέον είμαστε σε εσωτερικό χώρο, άρα ξεκλειστρήσαμε για την, ας το πούμε, το να μην εμποδίζουμε έξω στο, στο πεζοδρόμιο. Άρα αλλάξαν τα σχέδια σύμφωνα με τον Κώστα και μπήκαμε στη διαδικασία να ψάχνουμε να βρούμε ασανσέρ. Έχω μιλήσει με 3 ασανσέρ ατζίδες. Ο πρώτος που μου έστειλε μήνυμα, ένας από τους πρώτους, γιατί γενικά πολλά ήταν τα μηνύματα και αγάπης και συμπαράστασης, ένας από τους πρώτους, δύο από τους πρώτους, μάλλον ένας από τους πρώτους, δηλαδή όσο το σκέφτομαι, ήταν ο πρώτος, ήταν ο Σοχώρης, το Γιαννιό, που με έστειλε μήνυμα και μου είπε: Νίκο, ό,τι θέλεις, εδώ θα τα βρούμε, θα τα κάνουμε, θα τα δείξουμε. Ο Γιάννης ήταν από την αρχή, από το πριν μπούμε στη διαδικασία να βάλουμε είτε καρέκλα είτε ασανσέρ, ξεκινήσαμε να το κουβεντιάζουμε και να λέμε πώς θα το κάνουμε, πώς θα το κάνουμε από εδώ. Εν τω μεταξύ ο Γιάννης έχει ένα χαμόγελο. Άνθρωπος, αυτός εδώ. Κάτσε να τον γυρίσουμε στο πλάι. Ο Γιάννης ο Χώρης είναι άνθρωπος που δεν είναι αγχωτικός. Εγώ μπορεί να τον άγχωσα λίγο. Γιατί είχα πολλά στο κεφάλι μου, Γιάννη. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που ό,τι και να του έλεγα, θα το βρούμε. Στο Δήμο, θα το βρούμε. Στην περιφέρεια, θα το βρούμε. Μην αγχώνεσαι, μην θα το βρούμε. Και ένας ηλεκτρολόγος είναι, καλός ηλεκτρολόγος, από εδώ δίπλα από το κοντινό χωριό Ψάρι. Αυτό το κοπέλι, ό,τι και αν του λέγα, μου λέει θα το βρούμε. Μου βρήκε προσφορά από άτομα που φτιάχνουν αναλυτιστήρες. Όχι φτιάχνουν, τοποθετούν. Πήραμε την πρώτη προσφορά. Η πρώτη, βρήκα και εγώ από το διαδίκτυο άλλο ένα, δεν θυμάμαι από ποια πηγή το βρήκα. Πήρα προσφορά, η πρώτη μας προσφορά ήταν στα 9,5 νομίζω χιλιάρικα. 9,5 χιλιάρικα. Κρατάμε την προσφορά γιατί ήταν η πρώτη. Να πω ότι η καρέκλα κόστιζε 9,5 χιλιάρικα για αυτή, που θα ήταν, ακόμα, θα ήταν πολύ δύσκολο να μπει γιατί ήταν στενή η σκάλα, άρα το αποκλείσαμε τελείως. Πήρα μια προσφορά από μια εταιρεία. Ο Γιάννης μου βρήκε άλλον ένα, άλλη μια προσφορά που έπεφτε σε λιγότερα χρήματα.
νομίζω στα 8 συμφιπία, κάπου γι' αυτό και στα 9 θα ανέβαινε. Και έχουμε δύο προσφορές για ανελκυστήρα και τότε ξαναέρχεται βέντα ο Κωστής από Θεσσαλονίκη. Ο Κωστής από Θεσσαλονίκη φυσικά πριν καν στο πούμε ξεκινήσουμε τη διαδικασία μου είπε ότι αναλαμβάνει ένα ποσοστό των χρημάτων του ανελκυστή. Που είναι ένα αξιόλογο ποσό. Και ξανά ευχαριστώ ρε Κώστα, μαζί με τη γυναίκα του. Του έστειλα τις προσφορές, μου λέει κάτσε μου, λέει, θα τις μελετήσω, θα σου πω. Και μου πρότεινε την εταιρεία που συνεργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία που συνεργάζεται στη Θεσσαλονίκη είναι, κάτσε τώρα να δούμε γιατί κάπου τα έχω γραμμένα, γιατί έχετε καταλάβει όλοι σας ότι δεν το κάνω επίτηδες. Ο εγκέφαλος μου δεν μπορεί να συγκρατήσει πολλά ονόματα, ένα χωριό από κάπα, ένα όνομα από πι, μια πρωτεύουσα από θήτα, και είναι λίγο μπέρδεμα η κατάστασή μου. Αν υπάρχει κάποιος γιατρός που μπορεί να με αναλάβει, πολύ ευχαρίστως, αφιλοκερδός, θα του κάνω βιντεάκια στο διαδίκτυο. Η εταιρεία είναι, έχει καταλάβει μπρουνέζικα, να δω πώς θα τα πω. Κωστή, εσύ είναι μεγάλο ευχαριστώ. Αφή Δεκαραμπετιάν, η Καραμπετιάν εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, που φυσικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας έδωσαν την καλύτερη προσφορά. Τους έχω βάλει σε screen η αφή Δεκαραμπετιάν ο μικρόν έψιλον lift. Τώρα εκεί είναι και κάποιοι συνεργάτες που ας το πούμε δώσαν για αυτή ας το πούμε το κάτι της τους μέσα από κουβέντα που είχαν κάνει. Φαίνονται γιατί για να διαβάσω αποκλείεται στάμπτες ναι και δέλειος. Αυτοί που φαίνονται να τους ευχαριστήσουμε γιατί ας το πούμε. Μας κάνει μια καλή τιμή η εταιρεία, αλλά και από τους προμηθευτές, ας το πούμε, δώσαν και αυτοί, ας το πούμε, μια μικρή, ας το πούμε, βοήθεια για την κίνηση που κάνουμε. Και να είναι καλά και αυτοί. Άρα, είπαμε τον Κώστα που μας καθοδήγησε και μας έδωσε και τις γνώσεις του και την εμπειρία του και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και μια εταιρεία που είναι πιστοί, αξιόλογοι και φυσικά με πιστοποίηση. Γιατί τίποτα δεν μπαίνει χωρίς να υπάρχει πιστοποίηση. Άρα ήμασταν σε ένα καλό δρόμο. Τα χρήματα ήταν στα 7% νομίζω, συν τα μεταφορικά. Μετά από κουβέντα με τον Γιάννη, μου είπε Νίκο, φυσικά θα μπει αυτός που θα δώσει καλύτερη τιμή, άσχετα αν τον έχουμε βρει από εδώ, είναι φίλος μας ή είναι οτιδήποτε είναι. Και έτσι μπήκε, ας το πούμε, το νερό σταυλάκι. Ένα μεγάλο μετά βήμα και μια μεγάλη ανάσα, ας το πούμε, για μένα που είχα να λάβει αυτό το έργο, γιατί είναι μεγάλη ευθύνη το να ξεκινήσεις να κάνεις κάτι. Φυσικά έχεις την αγάπη του κόσμου, τα χρήματα μαζεύονται τσουκου 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 τσουκου, και τα χρήματα για να μαζευτούν, παιδιά, χρειάζονται πάρα πολλά βιντεάκια. Πάρα πολλά βιντεάκια έτσι ώστε να ευαισθητοποιείς τον κόσμο. Χωρίς βιντεάκια δυστυχώς δεν θα μπορούσα να κάνω, να μαζέψω τα χρήματα, να μαζέψω τους ανθρώπους. Και ξεκινάμε με τον Γιώργη. Ο Γιώργης ήταν και αυτός πρωτοεμφανιζόμενος, γιατί φυσικά το ξεκίνημα, στο πούμε, στη δουλειά ήταν το να αρχίσουν οι πρώτες εργασίες. Οι πρώτες εργασίες είναι να κοπεί, το να γίνουν κάποιες εργασίες, να πέσουν κάποια μπετά, να βγουν κάποια μπάζα. Ο Γιώργος που λέει για το τραγούδι είναι πονηρός και αυτά που λέει μην τα τρως,
Το διαψεύδει ο Γιώργος αυτή τη στιγμή και ο Γιώργος είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος που χάρηκα πάρα πολύ που τον γνώρισα και φυσικά στο τελείωμα και στο γεια Νίκο, οπότε με ξαναχρειαστείς εδώ είμαι και αυτό φυσικά και με χαροποιεί αλλά και με τιμάει και μπράβο που υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να φανούνε και να τολμήσουν και να πούνε ότι εγώ δίνω αλλά εισπράττω πολύ περισσότερα από αυτά που δίνω γιατί είναι η ψυχική μου, ας το πούμε, γαλήνη, η ψυχική μου ομορφιά, ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να βάλει στο μυαλό του έτσι ώστε όταν θα δώσει να αισθανθεί πολύ όμορφος. Ψάχνω τη φωτογραφία του Γιώργη. Πού είσαι, βρε Γιώργη? Τον ψάχνω και το βρίσκω. Να ήταν τον Γιώργη, με ένα χαμόγελο τεραστίων διαστάσεων. Εδώ είναι ο Γιώργης. Ο Γιώργης που ανάλαβε τα οικοδομικά, ας το πούμε, το οικοδομικό κομμάτι, μετά εργασίες, ράμπα, σκάψιμο, κόψιμο, τρίψιμο, τον ζόρισα γι' αυτόν λίγο. Να πω πάλι, δεν μ' άρεσε να λέω συγγνώμη, γιατί το συγγνώμη είναι το μισό χέρι. Το να το κάνει. Άμα το κάνει μετά, τι θα το ζητήσει συγγνώμη. Δεν θέλω να ζητήσω συγγνώμη, θέλω να πω ότι λόγω έντασης μπορεί, ξέρω εγώ, να ήμουν λίγο πιεστικός. Δεν πιστεύω, γιατί ήμασταν συνέχεια με το χαμόγελο. Να τον ευχαριστήσω και να του πω όλα να του έρχονται κατά δοκού. Αλλά και κατά δοκού, παιδιά, να μας έρχονται, θα πρέπει να έχουμε ηρεμία έτσι ώστε να τα φέρουμε κατά δοκού. Είναι μεγάλη μαεστρία και μεγάλη μαγιά το να μην μας έρθουν κατά δοκού τα πράγματα και εμείς να έχουμε τη μαγιά, τη μαλαγανιά να τα φέρουμε κατά δοκού κάποια στιγμή. Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο και ήταν και ο πρώτος. Δεν ξέρω τώρα να παρεξηγηθεί κάποιος άλλος. Ήταν και ο πρώτος, γιατί ήταν και ο πρώτος που μπήκε στην οικοδομή. Πέρα από τον Γιάννη που είχαμε, ας το πούμε, μια οργάνωση παρέα. Γιατί τον Γιάννη τον ξέρω χρόνια, είμαστε από εδώ, από το διπλάνο χωριό. Σμίγουμε από μικρή στα πάρτι που κάναμε στην ψαρή. Έχουμε μια γνωριμία. Από τους υπόλοιπους δεν γνώριζα κανένα. Ήταν πέρα από το Γιάννη δηλαδή, οικονομικό δεν είχα ρωτήσει με το Γιάννη, δεν είχα πει κάτι για οικονομικά γιατί ας το πούμε δεν ήρθε και η ώρα του για να ασχοληθεί με τα ηλεκτρολογικά. Απλά ο Γιάννης πάντα μου λέγε μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι, όλα θα τα βρούμε, όλα θα τα βρούμε. Ο Γιώργης ήταν ο πρώτος που τόλμησε να πει ότι εγώ παιδιά δεν θέλω χρήματα. Εγώ είχα ξεκινήσει ότι τουλάχιστον κάτι να πάρουν τα παιδιά, είτε τα υλικά τους. Ο Γιώργος ήρθε, έβαλε τα μηχανήματά του που είχα ρωτήσει εγώ στην αγορά και για να βάλει το μηχάνημα κάποιοι θέλανε και 1000 ευρώ και 1500 για να κάνει το μηχάνημα τη δουλειά. Ο Γιώργος έφερε το μηχάνημά του, αφιλοκερδός, εργασία αφιλοκερδός, δούλεψε με τον αδερφό του, δούλεψε με κάποιους άλλους ανθρώπους που έχει στη δούλεψή του. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να είναι καλά και ο Γιώργος και ο αδερφός του. Που τολμήσανε σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ δύσκολη, σε μια εποχή που τα προστοζήν βγαίνουν πάρα πολύ δύσκολα, να τολμήσουν να πούνε δεν θέλουμε 1500 ευρώ, που δεν είναι λίγα τα 1500 ευρώ, 1500 ευρώ plus, έτσι, γιατί τσούκου 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 τα μεραμέτια, ένα τσιμέντο, δύο τσιμέντα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, τα χρήματα μαζεύουνε. Άρα πάμε για 1500 plus σε αυτή τη δουλειά και να είναι καλά που αφιλοκερδός είπε δεν θέλω τίποτα. Ένας δεύτερος που μπορεί να στείλανε μήνυμα στο Facebook ταυτόχρονα με τον Γιώργο, απλά δεύτερος γιατί είναι δεύτερος στη σειρά εργασιών. Δηλαδή το επόμενο κομμάτι μετά τα μπετά ήταν το πού θα στηριχτεί
το ασανσέρ. Και φυσικά όλα αυτά, παιδιά, είναι ένας κρίκος που αν, ας το πούμε, δεν υπάρχει αυτός ο κρίκος, τότε αυτό που φτιάξαμε δεν θα υλοποιότανε. Μακρηγορώ, παιδιά, αλλά θέλω έτσι να πω για τον κάθε ένα χωριστά όλο έτσι το συνέστημα που πέρασα με αυτά τα παιδιά. Λίγο υπερπηδώ αυτός που τοποθέτησε το ασανσέρ, γιατί αυτός βρέθηκε στην πορεία μας αμέσως μετά την προσφορά που μας έδωσε, την καλή προσφορά που μας έδωσε η εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, που και αυτός μας πρότεινε τον άνθρωπο που συνεργάζεται εδώ κάτω στην Κρήτη. Ρε παιδιά, ο μάστορας, ας το πούμε, που συνεργάζεται στην Κρήτη είναι αυτός εδώ ο άνθρωπος, ο Χαλκιαδάκης. Ο Χαλκιαδάκης, δώσαμε ραντεβού, βρεθήκαμε στο χώρο και εκεί στο χώρο ήταν και ο άνθρωπος, ας το πούμε, θα συντόνιζε σύμφωνα με τα μέτρα που μας έδωσε το ασανσέρ της Θεσσαλονίκης, θα συντόνιζε το πώς θα είναι τρύπα, πού θα είναι τρύπα, πού θα είναι το ένα, πού θα είναι το άλλο, πού θα μπει, πού θα βγει, και μετά μπήκαμε στην διαδικασία για τα σίδερα. Ο πρώτος που μου είχε στείλει μήνυμα, πέρα το ότι ο Χαλκιαδάκης συνεργάζεται με πάρα πολλούς σιδεράδες και με πεντατζίδες που μου πρότεινε και αυτός ανθρώπους, ο πρώτος που μου έστειλε μήνυμα και μου είπε κατά λέξη θέλω να με υπολογίζεις, για οτιδήποτε χρειάζεται για σίδερα, στείλε μου μήνυμα. Εδώ ο Βάγκος, να πω την αλήθεια ότι εγώ δεν σπουδιολογούσα ότι είναι τόσο μεγάλο το θέμα σίδερα, που στην τελική είναι και το πιο, ας το πούμε, ένα από τα πιο σοβαρά, γιατί εκεί πάνω είναι τα πόδια του ασανσέρ. Όλη η ασφάλεια και όλη ας το πούμε, η στιβαρότητα, το που θα κινείται το ασανσέρ είναι η κυλοδοκή, που στην αρχή λέω εντάξει, 2 κυλοδοκή, σιγά τα αυγά, πώς να κάνεις κυλοδοκός, πώς να είναι τα έξοδα, να είναι. Όταν είδα όμως τη σιδεροσά και το πόσο μεράκι και το πόσο ωραία το φτιάξανε και πόσο στηρίξανε από πάνω, δεν μπήκαν δηλαδή τα παιδιά απλά για να κάνουν κάτι και να φύγουν. Μπήκανε για να φτιάξουν κάτι στιβαρό και κάτι όμορφο. Και φυσικά όταν του ζήτησα να του δώσω τα υλικά, πόσο κάνουν τα σίδερα, μηχανικός στο επάγγελμα, Βασίλης είπε, Βαγγέλης, και τα δύο με β' ξεκινά, τι να κάνω τώρα, Βαγγέλης πρέπει να είναι, ο Βαγγέλης είναι, ο Βαγγέλης με την κόρη του και το γιο του και μια φίλη που ήρθαν και αυτοί και ήπιαμε έτσι ένα κρασάκι, και να είναι καλά, ένα μεγάλο ευχαριστώ και για αυτό το παιδί, γιατί και αυτός με τη δικιά του, ας το πούμε, πινελιά έδειξε την ανθρωπιά, είπαμε, σε μια περίοδο που δεν είναι και ότι καλύτερο οικονομικά, το να πει και αυτός τα σίδερα, σίγουρα και η εργασία του περνάνε τα 1500 ευρώ, χοντρικά δεν ξέρω τώρα πόσο, αλλά σίγουρα είναι ένα μεγάλο πακέτο, γιατί τα σίδερα ήταν πάρα πολλά, δεν ήταν μόνο δύο μπάρες έτσι που υπολόγιζα εγώ, ήταν οι μπάρες που ενώνονται και κάνουν ένα κουτί που από πάνω στηρίζουν τα πάντα, και εκτός ότι δηλαδή είναι σιδεράς, είναι και μηχανικός που έκανε ό,τι καλύτερο, ήταν σαν να ήταν δικό του, ας το πούμε, το έργο, και όχι, ας το πούμε, πάμε να κάνουμε κάτι και όσο το δυνατόν λιγότερα υλικά. Έφτιαξε μια πάρα πολύ δυνατή κατασκευή και μπράβο του, και αυτό τον τιμάει, γιατί θα μπορούσε να βάλει τα μισά υλικά και να μην το πάρει και χαμπάρι κανένας. Και όταν το είδε και ο Χαλκιαδάκης, μου λέει, αυτό το παιδί, μου λέει, έκανε όχι απλά καλή δουλειά, αλλά έκανε και κάτι παραπάνω, έτσι ώστε να κρατήσει και τα παράπλευρα. Αφού είναι μηχανικός ο άνθρωπος. Και να είναι καλά και να είναι και αυτός γερός και δυνατός. Μας λείπει ο Κωστής, γιατί όλο αυτό το πράγμα κατέβηκε ο Χαλκιαδάκης, ήρθε η μεταφορική, έφερε το ασανσέρ, και άρχισε το στήσιμο.
Εκεί σε συνεργασία τα παιδιά, ο γιος γη του Χαλκιαδάκη. Εχθές έχουμε μόνο το Νικόλα, ο Νικόλας μας ήρθε. Να είναι καλά εδώ ο Νικόλας μας. Χαμογελαστό παιδί, με το χαμόγελο είναι συνέχεια. Νικόλα, είσαι ένας άνθρωπος που είσαι αγαπητός. Είδα κάποια στιγμή ότι είσαι συγκινηθεί και σκούπιζε στα μάτια σου γιατί είχες βουρκώσει. Ήταν όλο αυτό το που ζήσαμε χθες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και εσείς που θα το δείτε λίγο πιο, ας το πούμε, δεν ήταν ντουρντουλούκι και μπουρμπουρμπουρμπουρ, ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό συνέστημα που είναι ένα μεγάλο μήνυμα και ένα μεγάλο, ας το πούμε, μια μεγάλη ανταμοιβή για όλους εμάς που βλέπουμε μια κατάσταση που μπορεί να είναι στη διπλανή μας πόρτα, μπορεί να είναι ο συγγενής μας, μπορεί να είναι το παιδί μας, μπορεί να είναι όλοι αυτοί, που όταν θα δείξουμε μια ανθρωπιά, τότε αυτό θα το εισπράξουμε πρώτα εμείς. Άρα, καλό είναι να μην χάνουμε, παιδιά, την ανθρωπιά μας μέσα από την ταχύτητα, μέσα από τα χρήματα, μέσα από τη ζήλια, μέσα από πολλά συναισθήματα που μας χαλάνε την ψυχική μας ηρεμία. Να είσαι καλά, Νικόλα. Ευχαριστούμε και εσένα και τον αδερφό σου και τον πατέρα σου, αλλά και κάποια παιδιά που δουλέψανε για να στηθεί όλο αυτό το σκηνικό και που ήρθανε και φυσικά και ο Χαλκιαδάκης με την ώρα του και αυτός και με όλο τον αγώνα που ρίξαμε. Και αυτός μου είπε ότι Νίκο δεν θέλω, αλλά δεν θέλω τίποτα, παρόλο που έβαλε και από τη τσέπη του, πέρα από τα μεροκάματα και πέρα από τις γνώσεις του και πέρα από αυτά, έβαλε και από τη τσέπη του, γιατί πάρα πολλά πράγματα λείπανε, ηλεκτρολογικά, πίνακες, κάτι πραγματάκια που δεν μεν είναι ψηλολόγια, αλλά σιγά σιγά, επαναλαμβάνω, αυτά μαζεύονται. Και φυσικά θα το ξαναπώ μία και θα είμαι κουραστικός, ότι στη σήμερα ημέρα είναι δύσκολο να μαζέψεις χρήματα και είναι δύσκολο να βγάζεις χρήματα από την τσέπη σου για να τα ξοδέψεις για κάποιον άλλο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι πάρα πολύ δύσκολο, είναι ακατόρθωτο, γιατί ο εγκέφαλος σου δεν σε αφήνει. Λες, αυτά τα λεφτά και μου τα έχουν βγάλει με υδρότα, θα τα αφήσω να τα φάνε κάποιοι άλλοι. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι το κάνανε. Ενώ θα μπορούσαν να μου πούνε και κάτι, κοίτα να δεις, δεν θέλω εργασία. Και θέλω, ας το πούμε, τα υλικά μου. Πόσο κάνω τα υλικά μου, 500 ευρώ, 1000 ευρώ. Εγώ θα τα δίνα πάλι με την χαρά μου, έτσι, και πάλι θα ήμουν ευγνώμων, γιατί δεν βάλανε τη δουλειά τους, έτσι. Άρα και χρήματα να παίρνανε, πάλι, ας το πούμε, εγώ θα ήμουν ευγνώμων. Όμως αυτοί ήθελαν να το κάνουν, ας το πούμε, ειδικά ο Γιώργος, όχι ειδικά ο Γιώργος, ήταν τρία παιδιά, αλλά με τον Γιώργο, ας το πούμε, που λέγω, άσε με να σου πληρώσω τα τσιμέντα. Γιατί και με τα τσιμέντα ήταν λίγα τα χρήματα, και λέω, ρε, θα δώσω 100, 200, 200, 300 ευρώ, σιγά και τι έγινε. Όμως ακόμα και σε αυτό, ότι είναι λίγα τα χρήματα, άσε να τα δώσω, όχι, ακόμα και μία δραχμή, δεν θέλω, θέλω να το πάρω, ας το πούμε, όλο το πακέτο απάνω μου. Και μπράβο και στο Γιώργο και στο Κώστα και στο Χαλκιαδάκη που τελικά καταφέραμε και το στήσαμε και φυσικά μετά πάλι ήρθε ο Σοχώρης, ο Γιάννης για τις ψωσανίδες. Μου λέει, δηλαδή ο Γιάννης, ας το πούμε, είναι ένα Facebook μόνος του. Γιατί εγώ τι κάνω, εγώ μπαίνω στο Facebook και ζητάω, παιδιά, πνίγομαι, θέλω παπά. Παπά δεν βρήκα χθες, αλλά τέλος πάντων θέλω, ας το πούμε, ένα γυψοσανιδά. Κάποια στιγμή θα εμφανιστεί ένα γυψοσανιδά, όταν θα το κάνω 50 βιντεάκια θα τον βρω το γυψοσανιδά. Ο Σοχώρης έχει τόσες άκρες που ξέρει πάρα πολύ κόσμο. Κωστή νομίζω λέγανε το παλικάρι που ήρθε. Δυστυχώς δεν κατάφερα να τον δω. 2-3 φορές Κωστή που ήρθα, δυστυχώς δεν σε πέτυχα. Εχθές που κάναμε τη μάζεψη είχε τροφική δηλητηρίαση, κάτι είχε, ήταν κρυωμένος που δεν κατάφερε να έρθει. Και δυστυχώς δεν τον γνώρισα. Δεν πειράζει, του στέλνω την αγάπη μου, του στέλνω τα φιλάκια μας και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό που κάνει, που έκανε. Και έτσι ολοκληρώσαμε. Φυσικά μετά ήταν το επόμενο βήμα το να δώσουμε ένα χρώμα στο έργο αυτό που κάναμε. Και εκεί έφτιαξα ένα βιντεάκι, ζήτησα
ποιος θα μπορούσε να μας βάψει. Ήταν πάρα πολλοί αυτοί που νταγκαρίστηκαν. Ωραίοι ζωγράφοι, καλοί ζωγράφοι. Ο κάθε ένας που γνώριζε κάποιο ζωγράφο μου έγραφε ο Μίτσος ταγκαρισμένος, 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 πάρα πολύ ταγκαρισμένοι. Δηλαδή δεν είχα ξαναδεί τόσο πολύ ταγκάρισμα. Δυστυχώς όμως από τους 50-60 ταγκαρισμένους που είχαν, κανένας δεν έστειλε ένα μήνυμα, ενώ ας το πούμε όλοι το είδανε ότι ανά μια κίνηση που γίνεται, και φυσικά δεν απαιτούμε κανένα με το ζόρι να κάνει κάτι. Όμως από αυτούς που μπήκα στο προφίλ τους και τους είδα ότι είναι πάρα πολύ καλοί ζωγράφοι και ότι έχουν, ας το πούμε, και μια... είναι άνετοι. Καλά, από το Facebook μπορεί να το βλέπεις, μπορεί να μην το βλέπεις. Τέλος πάντων, αυτό να το σβήσω. Δεν ξέρει κανένας ποιος είναι άνετος ή ποιος δεν είναι άνετος. Και πιο πολύ και ο χρόνος τους. Μου έκανε εντύπωση μια κοπέλα, η Άννα, από το Αλκαλοχώρι. Ήταν μια από τις πρώτες που έστειλε μήνυμα και γράφει στην ανάρτηση: «Είμαι από το Αρκαλοχώρι και θα ήθελα κι εγώ πολύ να βοηθήσω». Φυσικά της έστειλα μήνυμα. Ήταν κι άλλοι δύο φίλοι, μια φίλη από την Κύπρο, αλλά που ήθελε πάρα πολύ να βοηθήσει. Μάλλον ήταν πάρα πολλοί που ήθελαν να βοηθήσουν, αλλά μπορεί και ο χρόνος τους, μπορεί και εκείνη την περίοδο να είχαν, ας το πούμε, κάποιες, όπως η συγκεκριμένη ήταν έγκυος, με αποτέλεσμα καλό ήταν να μην ασχοληθεί με χρώματα, παρόλο που είχε όλη την καλή διάθεση, την ευχαριστώ πάρα πολύ, Κύπρια. Ο γιατρός στην εξέτασή της είπε να μην κουράζεται, άρα ήταν προτιμότερο να μην έρθει. Βρέθηκε ένα παλικάρι που αυτό το παλικάρι, παρόλο που έφτιαξε το πρόγραμμα όπως ήθελε αυτός και παρόλο που είπε ότι θα βοηθήσει, γιατί η μητέρα του μου έστειλε μήνυμα που ο γιος μου, ας το πούμε, ασχολείται με αυτά, είχαμε δώσει ραντεβού και ενώ του είχα στείλει μήνυμα ποτέ δεν μου απάντησε. Και είναι όμορφο όταν κουβεντιάζεις με κάποιον, να μην είσαι, ας το πούμε, το να κρυφτείς. Ή μπορείς να πεις ότι φίλε, εγώ ζορίζομαι και θέλω χρήματα. Αυτό δεν είναι κακό να το πεις. Ή μπορείς να πεις ότι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, γιατί ας το πούμε όπως μου έστειλε η Κύπρια, ότι Νίκο, χίλια συγγνώμη, παρόλο που θέλω. Ο αρμόδιος, παιδιά. Έλα, αρμόδιε. Α, δεν είσαι ο αρμόδιος. Καλά είμαστε εδώ. Το αρμεκτικό, έτοιμο. Θα αρχίσω να αρμέγω. Αυτό αρμέγει όλα τα ζώα. Ναι, δηλαδή αν με ό,τι ζώο θέλω να αρμέξω. Α, δηλαδή η κατσίκα και το πρόβατο έχουν τον ίδιο. Τον αρμόδιο. Αυτός ο αρμόδιος δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε. Το αρμεκτικό σας το βρήκα στο ίντερνετ. Στο Google. Ναι, γεια σας. Στον αρμόδιο χαιρετίσματα. Ο Πεθερός λέει ένα αρμεκτικό και με βάλει και ψάχνει αρμεκτικά. Ωραία. Θα το δείτε λίγα σύντομα σε βιντεάκι. Θα πάω να αρμέγω τις κατσίες της Πεθεράς. Μέχρι να το συντονίσουμε να κάνουμε δείξουμε, θα κάνουμε το χαβαλέ μας. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Τέλος πάντων, που είχαμε μείνει στον αρμόδιο. Όχι στον αρμόδιο, στο ότι. Ναι, το παλικάρι να με μου είπε ότι θα ερχότανε. Εν τω μεταξύ είχα την Ανούλα, είχα την Κύπρια και είχα και ένα παλικάρι. Και λέω: «Ωραία, τρία άτομα, ωραία, θα πάρουμε τα χρώματα». Το πρώτο που σκέφτηκα είναι στο Μακρογιαννάκι. Λέω: «Χρόνια είμαι πελάτης στο Μακρογιαννάκι, θα πάω να με και θα του ζητήσω να δω τι θα μου τα δώσει, θα μου τα δώσει». Φυσικά πήγα στο Μακρογεννάκι, ήταν και ο γιος του.
μια σοβαρή εταιρεία που είναι χρόνια στο Ηράκλειο, σωστός επαγγελματίας. Όσοι το γνωρίζετε, είναι λίγο παράξενος στο θέμα αυτό το χιούμορ που κάνει, λίγα πάλι λίγα, ή ξέρω εγώ που φτώχεια. Έτσι είναι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος έχει τις παραξενιές του, έχει τις ιδιαιτερότητές του, αλλά είναι ένα σοβαρό μηχάνημα, σοβαρό μηχάνημα, αυτό αρνητικό. Είναι ένα σοβαρό μαγαζί που έχει τα πάντα, σε εξυπηρετεί, έχει ανθρώπους που θα μπει μέσα και δεν υπάρχει πιθανότητα να ζητήσει κάτι και να μην το έχουν. Και μετά από εκεί και πέρα οι τιμές τις τσεκάρεις και βλέπεις αν, ας το πούμε, είναι καλές ή κακές. Αυτό που εγώ πέρασα είναι ότι πήγα, ζήτησα χρώματα, μου τα έδωσε για να βάψουμε τις γυψοσανίδες και μετά του ζήτησα και χρώματα που μου έβγαλε η Ανούλα για να βάψουμε και να κάνουμε τις ζωγραφιές. Δεν ήταν και λίγα τα χρώματα. Σίγουρα τα χρώματα μπορεί να κοστίζαν και πάνω από 150 ευρώ, 200 όλα μαζί. Και φυσικά να τον ευχαριστήσω και να του πω ότι πάντα τέτοια να κάνει και όσο δίνεις σίγουρα τόσο εισπράττεις. Να πούμε ότι Σοχώρη ήταν και τα παιδιά που δουλέψανε μαζί με το Σοχώρη και φυσικά, αυτό θα το πούμε πιο μετά, κάποια υλικά πήρε από τον Φασουλή, Φασούλα, τον αδερφό της Κατερίνας, που και αυτός συντέλεσε, ας το πούμε, το να δώσει χορηγία κάποια υλικά. Μάλλον είναι στην κουβέντα, είναι στο χώρι. Άμα δεν σου τα δώσει, να μου το πεις να το σβήσω από το διαφημιστικό. Και εδώ τα φιλαράκια του Γιάννη που βοηθήσαν και αυτά και να είναι καλά. Και εκεί που είχα βρει τρία άτομα, ας το πούμε, για να έρθουν να ορίσαμε μια μέρα σύμφωνα με το αγοριού το ωράριο, απόγευμα Δευτέρας νομίζω ή Τρίτης. Δυστυχώς τη απόγευμα της Δευτέρας στις 3 δεν θυμάμαι, η Κύπρια, οι φίλοι που να είναι καλά και την ευχαριστούμε, αλλά λόγω των προβλημάτων της εγκυμοσύνης δεν κατάφερε να έρθει. Και δεν πειράζει και είμαι σίγουρος ότι, ας το πούμε, το ήθελε και θα το κάνει μέσα από την καρδιά της. Ο φίλος δυστυχώς ούτε καν μας πήρε τηλέφωνο, ούτε καν μπήκε στη διαδικασία να πει παιδιά, κάτι μου έτυχε, μια δικαιολογία ρε παιδί μου, και ας είναι και ψέμα, δεν μας ενδιαφέρει. Κάποιες φορές είναι καλό να μιλάμε και ας πούμε και ένα ψέμα. Δεν μας χαλάει το να πεις ένα ψέμα. Και ο μόνος που ήρθε παιδιά είναι η μικρή μας Ιανούλα. Η Ανούλα του Χιονιά, που αυτή η Ανούλα του Χιονιά έβγαλε μόνη της όλη τη δουλειά εδώ με την οικογένειά της, με το χαμόγελο. Ότι η Ανούλα του Χιονιά είναι ένα κορίτσι που ούτε πλούσια είναι, ούτε τις περισσεύουνε, ούτε, ας το πούμε, ακόμα και δουλειά δεν είχε, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που έχεις μικρά παιδιά, που είσαι ενίκιο, που έχεις τα προστοζήν τρέχουνε, και παρόλα αυτά ήταν με το χαμόγελο, μου λέει θα έρθω να βοηθήσω. Όταν της είπα ότι θα είναι μόνη της, πάλι δεν πτωήθηκε. Παρόλο που είναι 2 μέτρα η γυναίκα, δεν πτωήθηκε. Οι μικροκαμωμένες είναι αυτές που είναι σκληροπυρηνικές. Της λέω θα είσαι μόνη σου, μου λέει δεν με νοιάζει. Και μπήκαμε στη διαδικασία τι να ζωγραφίσουμε. Έχουμε πάρει τα χρώματα από τη χορηγία που μας έκανε ο φίλος ο Μακρογιαννάκης. Τι θα ζωγραφίσουμε. Εκεί τώρα μας στέλνουν διάφορα φίλοι και από το διαδίκτυο, η Μαρία. Στην αρχή πήγαμε να κάνουμε τα στροφάκια, μετά είπαμε να κάνουμε τους ήρωες στην Disney, μετά είπαμε. Τελικά καταλήξαμε να μην κάνουμε κάτι πολύ παιδικό, να κάνουμε κάτι, ας το πούμε, που να είναι κάτι που να σου ξεκουράζει, το να σου δημιουργήσει έτσι μια όμορφη ατμόσφαιρα. Και εκεί
Λίγο πολύ ξεκινήσαμε με την Αλούλα και με κάποιες φωτογραφίες που μας είχαν στείλει και μας είχαν, ας το πούμε, επηρεάσει το τι να φτιάξουμε. Θα φτιάξουμε κάτι που να σε ταξιδεύει. Άρα, μέσα από φωτογραφίες και ο γιος έστειλε κάποιες φωτογραφίες, γιατί του είπα του Μιχάλη, ρε Μιχάλη, έλα να φτιάξουμε κάποιες φωτογραφίες για να έχουμε, ας το πούμε, ένα μπούσουλα. Και φτιάξαμε μια ωραία, ας το πούμε, όχι φτιάξαμε, έφτιαξε Ανούλα. Εδώ με καραβάκια, με φάρο, έχει συνέχεια από πίσω με ένα κλισάκι, ένα δέντρο όμορφο, ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι που κάτω στην κούνια με το σκυλάκι, την πεπίτα εκεί να έχει βγάλει κάτι τσιπούρες, κάτι χταπόδια και κάτι μουρμούρες και το ανάκι. Καλά, η χορεύτρια της βραδιάς ήταν εδώ το κορίτσι της. Και να σε ρε Ανούλα καλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και ό,τι κάνεις, ας το πούμε, να σου τα δώσει. Ο Θεός διπλά τριπλά. Και κλείσαμε και τη ζωγραφιά από τα πιο προηγούμενα λίγο επεισόδια, εκεί που ήταν στα Μεσακά. Γνώρισα στην Ολυμπιακή φλόγα που έκανε εδώ το γύρο της Κρήτης από Κνωσό μέχρι την Αγίου Τίτου, που κάποιοι το είδατε το βιντεάκι. 40 λεπτά μιλάω. Χαρά σας που με παρακολουθείτε. Σας αγαπάω, μωρέ, σας αγαπάω γι' αυτό. Αλλά θέλω να μιλήσω για τον καθένα ξεχωριστά. Γνώρισα εκεί μία πεπίτα, ποπίτο, παπίτο. Πάντως μία γυναίκα ποπή, που είναι animateur, και κάνει τους ανθρώπους να γελάνε. Είναι πολύ όμορφο αυτό το πράγμα, το να κάνει τους ανθρώπους να γελάνε, γιατί είναι φοβερό προνόμιο. Τώρα που βλέπω εγώ τις φωτογραφίες, η Ανούλα φυσικά είχε βοήθεια τελικά, ο Θεός της έστειλε βοήθεια. Την πρώτη μέρα της έστειλε τον Τίνο, φοβερή βοήθεια, και τη δεύτερη μέρα της έστειλε τον άντρα της, άλλη φοβερή βοήθεια. Παραδείγμα, μπλέξει την πύρα με το διαλυτικό των χρωμάτων. Και γνωρίσαμε τον Πεπίτο, Παπίτο, ναι. Μία νηματέρα ποπή. Που μου λέει: Νίκο, όταν θα κάνεις τα εγγένεια, θέλω να είμαι κι εγώ εκεί και να δώσω τη δικιά μου, ας το πούμε, νότα. Και έτσι έγινε. Τηλεφωνική επαφή. Την πρώτη ήταν και αυτό ακόμα, και αυτή η οργάνωση ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί έπρεπε να τους οργανώσουμε όλους, να έχουν όλοι, όχι τη Δευτέρα, όχι την Τρίτη, όχι θα τελειώσουμε την Τετάρτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή, μα όλοι, ο άντρας μου δεν μπορεί την Τετάρτη, όχι μπορεί την Τρίτη. Ήταν λίγο χρονοφόρο και αυτό όλο. Όμως τα καταφέραμε, γιατί και όλα τα παιδιά είχαν φοβερή, ας το πούμε, διάθεση. Δεν μας πειράζει και μία μέρα πάμε παρακάτω, δεν μας πειράζει. Δεν είμαστε αυστηροί, τώρα το θέλω, τώρα το έχω. Το κάναμε την πρώτη Παρασκευή, το ακυρώσαμε, μετά το ξανακάναμε, μετά ήταν κρυωμένη την Παρασκευή, είχε αγχωθεί αν το καταφέρει τη Δευτέρα. Τελικά τη Δευτέρα δώσαμε όλοι ραντεβού, 6 ώρα. Μαζευτήκαμε εκεί όλοι μαζί. Η Μαρία είχε στρώσει ένα μπουφέ και ένα κέρασμα, μία μπυρίτσα, και είχε φτιάξει διάφορα καλούδια. Ήρθε ο κλόουν, έκανε εκεί την παράστασή του, μας έδωσε φυσικά σε όλους μετάλλια, και είναι όμορφο να παίρνεις ένα μετάλλιο και να νιώθεις ότι ανταμείβεσαι. Τώρα θα μου πεις, αυτό δεν είναι χρυσό. Ούτε αν το λιώσεις μπορείς να πάρεις κάτι, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ όμορφο
έπαθλο, που ενώ ας το πούμε μπορεί να έχω αρκετά. Από φωτογραφίες, από. Σίγουρα αυτό έχει για μένα πολύ μεγαλύτερη αξία. Άσε τα, να με πιάσουνε. Κι άλλο ένα έχω. Άλλο ένα έχω που το έχω όμως. Εδώ το είχα συνέχεια κρεμασμένο. Κάπου εδώ είναι στον πανικό. Το είχα δώσει στα κολυταράκια μου. Ναι, είναι πολύ σημαντικά τα έπαθλα αυτά, γιατί είναι έπαθλα ζωής είναι και έπαθλα που δίνονται με αγάπη και όχι επειδή πλήρωσες κάτι και στο δώσανε. Και να την ευχαριστήσουμε για αυτήν την ανηματέρα ποπή. Παπίτο. Πεπίτο. Παπίτο. Παπέτο. Όνομα να αυτό το δάτιο που κάνεις. Παπίτο, πεπίτο, πεπίτο. Παπίτο. Παπέτο. Τέλος πάντων, μια ανηματέρα ποπή με φοβερό χαμόγελο, με φοβερή, φοβερό ταπεραμέντ. Εκεί ξεσηκώσαμε τη γειτονιά, βάλαμε εκεί τη θεία να κάνει τον κριτή, βάλαμε, τους έβαλε να χορέψουν όλους και φυσικά έδωσε στον κάθε ένα μετάλλιο, ένα μετάλλιο. Και πήραν και πήραν και όλοι, ας το πούμε, αυτοί που βοήθησαν. Μετά όλους αυτούς τους ανθρώπους θέλω να τους μαζέψω κάπου, πέρα από το αυτό που έφτιαξε η Μαρία, θέλω να τους μαζέψω κάπου έτσι να καθίσουμε και να χειράσουμε ένα κρασί. Και εκεί έρχεται η Κατερίνα. Η Κατερίνα έχουμε φάει στο μαγαζί της, είναι πολύ καλή φίλη, αλλά και ο Σοχώρης που είπαμε ότι είναι ένα κινητό Facebook και τους έχει όλους στα πόδια του, μου είπε ότι εγώ θέλω να αναλάβω, στο πούμε, το κρασάκι και να τους μαζέψεις όλους εδώ για να κάνουμε, στο πούμε, μια, το αποχαιρετιστήριο της συνεργασίας και το ότι όλα πήγανε καλά. Έτσι πήγαμε στο μαγαζί της Κατερίνας. Στο μεζεκλίδικο. Η Κατερίνα, μιλάμε άλλη γυναίκα για αυτή, ποιότητα, χαμόγελο, ένας άνθρωπος που παρόλο που έχει περάσει πολλά, έχει δημιουργήσει ένα υπέροχο χώρο. Το προσωπικό φυσικά είναι πάντα με το χαμόγελο και αυτό είναι η δύναμη του μαγαζιού. Οι μαγείρισες μέσα στην τρελή χαρά, το προσωπικό όλο, η Κατερίνα και αυτή μέσα στην τρελή χαρά, παρόλο που έχει περάσει πάρα πολλά στη ζωή της και έχει ζοριστεί και έχει... αυτός εδώ είναι ο αδερφός της και αυτό να τον ευχαριστήσουμε γιατί και αυτός έκανε χορηγία κάποια ηλεκτρικά που είπαμε στο χώρι άμα το πάρει πίσω να τα... και είναι και πάρα πολύ γνωστός και με ήξερε εμένα από το σχολείο παιδιά. Αλλά αυτός ήταν πολύ μεγαλύτερος και εγώ στο σχολείο ήμουν πολύ ήσυχος με αποτέλεσμα να μην θυμάμαι. Σίγουρα θα τον ξέρετε γιατί και σίγουρα κάποιοι μπορεί να τον γνωρίζετε. Ωραίο περιβάλλον στην Κατερίνα, φαγητά αντεγιά, εδώ τα πουλιά της Κατερίνας είπαμε εκεί κάναμε αυτό. Δεν ήξερα ότι είχε περάσει το ζόρε της και πάνω στο αθρομητισμό μου είπα και εγώ τα δικά μου. Αλλά δεν κόβω εγώ τίποτα. Θα τα δείτε όλα αυτά έτσι κι αλλιώς σε βιντεάκια που θα ανεβούν λίγα συντόμως. YouTube θύμιση και νοσταλγία. Εκεί έχω βάλει πλέον τα βιντεάκια μου όλα. Όσοι με παρακολουθείτε στο Facebook βλέπετε κάποια μικρά αποσπάσματα. Όσοι θέλετε, ας το πούμε, να δείτε όλα τα βιντεάκια με τις παππούδες, με τις γιαγιάδες, γιατί κάποιοι μου λέτε, μα δεν ξανανεβάζεις στο Facebook, δεν σε βλέπουμε γιατί δεν ανεβάζεις. Λέω, παιδιά, μπείτε στο θύμιση και νοσταλγία. Και φυσικά παιδιά η βραδιά ήταν τι να πω τώρα άρχισε και κάποια στιγμή έκλαιγα
σε μια γωνία, μου λέει γιατί κλαις, μου λέει συγκινήθηκες με το έργο. Όχι, κλαίω γιατί δεν μπορώ να φάω άλλο. Και είναι όλα τόσο νόστιμα, τόσο ας το πούμε λαχταριστά. Έφερε μια ομελέτα που ήταν αντεγιά. Ο Μπεκρής Μεζές, τι να πω τώρα, τα αρώματα, η ομελέτα με τυράκια από πάνω, η ομελέτα όπως ακριβώς μου αρέσει, αυτές οι ομελέτες που δεν είναι στεγνωμένες, είναι υγρές ακόμα, είναι ακόμα δηλαδή νοπό. Εμένα μου αρέσει ακόμα το αυγό μέσα να μην έχει καεί, να μην έχει, ας το πούμε, χάσει το ζουμί του, και είναι αντεγιά μιλάμε η ομελέτα. Πέσαμε όλοι εκεί με τα μούτρα. Πατάτα, εντάξει, δεν υπάρχει πατάτα. Σπεσιαλιτέ του μαγαζιού, στιουφιχτό μακαρονάκι με κάτι αρώματα που είναι αντεγιά στον ουρανίσκο. Έχει μέσα, είχε μανιτάρι και το άλλο, όχι καπρικό, όπως θέλουν το άλλο, όχι λουκάνικο, απάκι. Μιλάμε τώρα τα ψητά, πρώτη φορά βλέπω γυναίκα, όχι πρώτη φορά έχω ξαναδεί γυναίκα ψήστη. Ζουμερά πεντανόστιμα τα ψητά της, και παιδιά μας έκανε το τραπέζι, μας τραπέζωσε όλους, κρασάκια φάγαμε μέχρι σκασμού, και να την ευχαριστήσω την Κατερίνα και το προσωπικό όλο, γιατί μας εξυπηρετήσαν και ήταν άψογη η φιλοξενία. Και περάσαμε όμορφα, παιδιά, και χαμογελά, γιατί όταν χαμογελάς περνάς όμορφα. Και ο χώρος είναι, μιλάμε, πάρα πολύ όμορφος ο χώρος. Θα δείτε τις φωτογραφίες, θα τις ανεβάσω κάποια στιγμή, εδώ τα πουλιά της Κατερίνας, τόσα πουλιά που τα έχει. Ωραίος χώρος με ωραίες λεπτομέρειες, που φυσικά παίζουν σημασία πολύ, ας το πούμε, για το να καθίσεις και να έχεις μια ηρεμία την ώρα που τρως. Και όλα αυτά που είδαμε προηγουμένως, καλά, αυτό το φρούτο πολύ το αγάπησα. Αυτό το κορίτσι, παιδιά, το πήρε και φύγαμε μαζί μου οι δυο μας από το σπίτι της Μαρινούλα και πήγαμε στο μαγαζί και όλη την ώρα ήμασταν μαζί και να μην γκρινιάζει, να μην είναι κακομαθημένο. Μπράβο, 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 μπράβο. Έρχονται εδώ να τα φωτογραφίσουν. Και μιλάμε τώρα, λέω, πόσο κακομαθημένα είναι τα παιδιά. Γιατί το παιδί λέει, μα είναι, λέει, κακομαθημένο. Μα ο γονέας το κάνει κακομαθημένο. Ο γονέας. Και αυτό το παιδάκι, μιλάμε τώρα, ήταν τόσο, τόσο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. στους ανθρώπους που είναι δίπλα του και τα μεγαλώνουν πολύ όμορφα. Εδώ πού είναι η Κατερίνα ρε παιδιά, δεν είναι η Κατερίνα. Κάπου είναι η Κατερίνα ρε παιδιά. Πού το αφεντικό ρε παιδιά. Ζαλιστήκατε τώρα, αλλά δεν πειράζει. Ψάχνω να βρω την Κατερίνα. Για να κλείσω με την Κατερίνα. Γιατί έτσι αλλιώς έφυγα μία ώρα, έφυγα από το μαγαζί. Έκανε υπομονή, μήπως φάω κι άλλο ακόμα λίγα, λίγα από τα σκιουφιχτά μακαρόνια, αλλά τελικά δεν έχουμε την Κατερίνα, ρε παιδιά. Τρέχω σε βιντεάκι. Αυτά ήθελα να πω για τα παιδιά που βοήθησαν. Δεν πιστεύω να ξέχασα κάποιον. Τον Κωστή μόνο δεν έχουμε γνωρίσει, αλλά να είναι περαστικά του, να είναι καλά. Και Κωστή, πιστεύω κάποια στιγμή να συναντηθούμε και να σου πω τα ευχαριστήρια. Να είναι καλά οι γονείς της Μαρινούλας, να είναι καλά οι άνθρωποι που τους αγαπάνε και τους υποστηρίζουν. Και παιδιά, χωρίς, ας το πούμε, χαμόγελο, χωρίς δύναμη και χωρίς καλή διαχείριση της σκέψης μας, δεν μπορείς να πας πουθενά. Είτε έχεις την υγεία σου, είτε δεν έχεις την υγεία σου. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι η καλή διαχείριση της σκέψης μας. Η ψυχική μας ηρεμία και ο καλός συντονισμός. Αυτά τα τρία, όταν θα τα έχεις,
μπορείς να αντιμετωπίσεις όλα τα πράγματα. Γιατί αυτό που λέμε συνέχεια, 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 έλα χρόνια πολλά και υγεία να έχουμε, πάνω απ' όλα υγεία, παιδιά, πάνω απ' όλα υγεία, δεν είναι το πάνω απ' όλα υγεία. Γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι υγιείς, αλλά δεν ζουν τη ζωή τους, δεν τη χαίρονται. Και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν υγεία, και όμως είναι χαρούμενοι και δοξάζουν τον Θεό. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει κάποιος είναι να έχει δύναμη, και η δύναμη κάποιες φορές ξεκινάει και μέσα από την πίστη μας. Όποιο Θεό και να έχουμε. Αυτό μπορεί να ακουστεί, ας πούμε, λίγο για τους χριστιανούς. Δεν είναι μόνο οι χριστιανοί πάνω στην γη, παιδιά. Είναι και οι άνθρωποι που πιστεύουν και παίρνουν δύναμη πολύ περισσότεροι από εσάς τους χριστιανούς, τους υποτιθέμενους. Άρα εγώ θα πω ότι ο καθένας έχει το δικό του Θεό και μπορεί ο καθένας να πιστεύει ατράνταχτα στη δύναμη που του δίνει δύναμη. Αυτά. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ, με αγαπάτε και περνάμε πολύ όμορφα πιστεύω. Σας κούρασα, 1 ώρα done περίπου. Κάποιοι θα το δείτε όλο, κάποιοι δεν θα το δείτε όλο, κάποιοι θα δείτε αποσπάσματα, εμένα δεν με πειράζει. Γιατί ήθελα να βγάλω αυτά που αισθανόμουν και ήθελα να πω με κάθε λεπτομέρεια. Φιλάκια πολλά και στο επόμενο έργο με κάτω καλό. Α, και ένα τελευταίο. Ποτέ δεν κλείνω εγώ. Που το λέω και σε κάποια βιντεάκια σε αυτά που κάνουμε. Ότι παιδιά, αυτά τα βιντεάκια τα κάνω αποκλειστικά. Δεν τα οικονομάω. Λένε οι περισσότεροι. Αυτά τα βιντεάκια τα κάνω γιατί καταρχήν οτιδήποτε κάνουμε θα πρέπει με κάποιο τρόπο είτε να διδάσκεται είτε να εκτίθεται, έτσι ώστε ίσως κάποιοι άλλοι να το επιχειρήσουν να το κάνουν κι αυτοί και κάποιοι να τα καταφέρουν κι αυτοί, και έτσι ώστε δεν με πειράζει ο καθένας όταν θα κάνει ένα έργο για ποιο λόγο κάνει το έργο. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ό,τι και να είναι. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Άρα και εσείς που βλέπετε ότι έγινε κάτι, μη σας νοιάζει ο Κικάκης τι είναι. Μπορεί να είναι κολόπεδο, μπορεί να είναι βλάκας, μπορεί να είναι μαλάκας, μπορεί να είναι κολοπέδι, μπορεί να είναι ο χειρότερος των χειροτέρων, μπορεί να είναι κακός με την οικογένειά του, με τη γυναίκα του, μπορεί να μην αγαπάει τη μάνα του, μπορεί να μην σέβεται τη μάνα του, μπορεί χίλια δυο μπορεί αυτός ο κολόπεδο να είναι. Αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι, ρε παιδιά? Το αποτέλεσμα ότι είναι αυτός ο βλάκας, ο χάφτας, ο οτιδήποτε, αυτός που οικονομάει, αυτός που έχει βάλει λεφτά στην τσέπη του, αυτός που έχει εκμεταλλευτεί την αγάπη του κόσμου και έχει... Αυτός ο άνθρωπος τουλάχιστον άφησε ένα έργο. Αυτό. Άρα εγώ είμαι πολύ χαρούμενος το να δω και άλλους ανθρώπους να κάνουν έργα και ας είναι και κολόπεδα. Δεν με ενδιαφέρει, παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει. Να κάνει κάτι που να είναι όμορφο και αυτός ας είναι ό,τι και να είναι, δεν με ενδιαφέρει. Μα το κάνει για να δείχνει, το κάνει για να φανεί, το κάνει για να μαζέψει followers, πώς διάκο του λένε αυτούς που μαζεύει τους ακόλουθους. Το κάνει γιατί τα βάζει στο YouTube και παίρνει τρελά λεφτά και έχει οικονομήσει. Τι σε νοιάζει, ρε φίλε? Οικονόμησε, και κάτι είναι πλούσιος και έχει πολλά λεφτά και δεν ξέρει πού να τα βάλει. Ωραία, οκ. Μπεις να είναι για αυτή, αν το πάρουμε έτσι, για σένα που τα κοιτάζεις έτσι. Το ζουμί ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα σε μια συνοικία στο Ηράκλειο, που εδώ και 13 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί ανεβαίνανε μια παλιά σκάλα με τα παιδιά στον νόμο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν το ασανσέρ, πατάνε το κουμπάκι και βγαίνουν πολύ άνετα στο χώρο τους. Αυτό είναι, παιδιά, το αποτέλεσμα. Και ότι λίγο πολύ θα ξεκουραστεί η μάνα και το παιδί θα έχει, ας το πούμε, μία αλφα ασφάλεια. Γιατί το να είναι ευτυχισμένο σίγουρα δεν είναι ένα ασανσέρ που θα σου φέρει την ευτυχία. Η ευτυχία δυστυχώς έρχεται μέσα από τον τρόπο σκέψης. Ευτυχισμένος πάρα πολύ είναι ο Κωστής που δεν έχει μία δραχμή, που ζει σε ένα καλλιδόσπιτο, που έχει φτιάξει στα καλάμια μέσα και ζει την ομορφιά της σκέψης που έχει πλάσει ο ίδιος. Άρα ευτυχισμένος είναι αυτός που
θα αρχίσει να σκέφτεται ευτυχισμένα. Αν δεν σκέφτεσαι ευτυχισμένα, όποιος και να είσαι, όλες τις ανέσεις του κόσμου να είσαι, θα είσαι ένας δυστυχισμένος, δυστυχώς. Η Μαρινούλα και αυτές οι περιπτώσεις, δυστυχώς, δεν μπορεί το μυαλουδάκι τους να τους παρέχει την ευτυχία μέσα από ένα σανσέρ ή μέσα από ένα πάρτι ή μέσα από ένα κλόν που ήρθε μία φορά. Είναι λίγο πολύ παράξενο το θέμα όλο αυτό. Εμείς απλά, εγώ δηλαδή, αυτό που δηλαδή πιο πολύ ας το πούμε για τη μάνα, και για την ταλαιπωρία του παιδιού, το να είναι επικίνδυνο να χτυπήσει το κεφαλάκι του έτσι όπως το μεταφέρει στη σκάλα και να πάθει ζημιά. Αυτό είναι το περισσότερο. Αυτά, τώρα όμως θα κλείσω. 4, 3, 2, 1, φυλάκια. Δεν θα κλείσω τσάτσα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Φυσικά πρέπει να πω σε όλους τώρα. Και αν αρχίσω ονομαστικά, είναι κάποιοι άνθρωποι που δώσαν, ας το πούμε, λίγο παραπάνω χρήματα. Δηλαδή είναι άνθρωποι που φυσικά δώσαν από το στέρημά τους 10, 20, 30 ευρώ. Είναι άνθρωποι που δώσαν 100, 200. Είναι άνθρωποι που δώσαν 500. Είναι άνθρωποι που δώσαν 1.000. Και για να μαζευτούν τα χρήματα τα 700. Που φυσικά για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο το θέμα της Μαρίνας, γιατί το θέμα της γιαγιάς μου ήταν πάρα πολύ πιο εύκολο, γιατί είχα τη γιαγιά, έκανα βιντεάκια, η γιαγιά ήταν πολύ αγαπημένη στον κόσμο, με αποτέλεσμα κάθε φορά που έκανα βιντεάκι μάζευα και χρήματα, μάζευα και χρήματα, μάζευα και χρήματα, άρα μου ήταν εύκολο να κοντρολάρω και να μαζέψω τα χρήματα που ακριβώς ήθελα. Τώρα με τη Μαρινούλα ήταν λίγο δύσκολο το θέμα, γιατί το κορίτσι είναι ανήλικο, γιατί το κορίτσι υπάρχουν φορείς που σου λέει γιατί ρε Κικάκη τα εκθέτεις αυτά τα παιδιά για να παίρνεις εσύ ας το πούμε like και να παίρνεις εύσημα. Και είναι ένα πολύ λεπτό ζητηματάκι που παρόλο που η μικρούλα, η Μαρινούλα μου συνέχεια με κοιτάζει και είναι έτσι στενοχωρημένη, γιατί δεν κάνουμε live, γιατί δεν κάνουμε live, γιατί κάποιοι μεγάλοι άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι η χαρά ας το πούμε του μικρού παιδιού όπως είναι ο Λονόν μας τα προστατεύουμε με το αν κάνουμε live. Η προστασία είναι τελείως διαφορετική. Ακόμα και το σχολείο ας το πούμε μπήκε στη μέση για να πει αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό, το να εκτίθεται το παιδί. Σκέφτομαι να πάω στο σχολείο, που θα πάω στο σχολείο για να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο εκεί για να μου πει αν η χαρά του παιδιού περιοριστεί από μια απόφαση των δασκάλων σε μια περίοδο που είμαστε το 2024 που όλοι εκτίθονται, κανένας δεν μένει χωρίς να εκτίθονται. Ακόμα και τα παιδιά αυτά όταν κάνανε την περιφορά της φλόγας στην Γνωσό, όλοι αυτοί οι μεγάλοι φορείς, όλοι αυτοί οι παιδεία, όλοι αυτοί οι δασκάλοι, όλοι αυτοί οι πρίτανες, όλοι αυτοί οι καταξιωμένοι, όλοι αυτοί βάλανε παιδιά με ειδικές ανάγκες, με άτομα αναπηρίας για να κρατάνε αυτή τη φλόγα, για να δείξουν πόσο φιλάνθρωποι είναι αυτοί, έτσι. Όλα τα κανάλια, όλοι αυτοί τα παίξαν αυτά τα παιδιά, αδιαφορώντας οι δασκάλοι, όλοι αυτοί οι νομοταγίες, αδιαφορώντας το τι γίνεται, το τι κάνουνε, εκεί δεν τους πείραξε. Τους πείραξε όταν το παιδί αυτό θέλει και αυτό να ζήσει όπως όλα τα παιδάκια που έχουν Facebook, που ανεβάζουν story, που βλέπουν φίλους, που βλέπουν την αγάπη του κόσμου. Δυστυχώς είμαστε 2024. Τώρα, αν αυτό είναι επικίνδυνο, θα πρέπει οι γονείς να ελέγχουν τα παιδιά τους, έτσι ώστε όταν κάνουν αυτά τα TikTok και τα βιντεάκια, να μην εκτίθονται σε πράγματα που μπορεί να βλάψουν την υγεία τους ή την προσωπική τους ή να ξεφτυλιστούν ή να λένε άσχημα πράγματα. Εκεί είναι η συνεργασία των γονέων με τα παιδιά και όχι ας το πούμε ο καθένας που θα πει το μακρύ το κοντό του είτε είναι σε οποιοδήποτε φορέα και θα απαγορεύσουν ας το πούμε κάποιους γιατί ρε Κικάκη εσύ το κάνεις. Δεν το κάνω ρε, δεν το κάνω, δεν το κάνω για να το λέω και μέσα μου χτυπάει ένα καμπανάκι. Δεν το κάνω για να προβάλλομαι. Το κάνω για να προβάλλομαι
γιατί έτσι κι αλλιώς προβάλλομαι. Και να θέλω να μην προβληθώ, θα προβληθώ. Τι θα κάνω, δηλαδή, όταν εγώ θα κάνω μια καλή πράξη και τη δείξω, σίγουρα προβάλλομαι. Δεν θέλω όμως να δείξω ότι, α παιδιά, να εγώ είμαι ο Κικάκης που είμαι. Όχι, το προβάλλω γιατί και τα παιδιά αυτά έχουν, ας το πούμε, και αυτά τη δικιά τους. Έχουν και αυτά τις δικές τους ανάγκες που φυσικά για να τις καταλάβεις θα πρέπει να κάτσεις στο αναπηρικό καροτσάκι να δεις πώς είναι να είσαι μόνος σου ή να μην. Ενώ φαντάσου τη γιαγιά η Αμαλία της έδωσε ένα τάμπλετ και ένιωσε και μου φυλάει τα χέρια. Γιατί κατάφερα τη γιαγιά την Αμαλία που είναι 85 χρονών, 83, να τη βάλω στην τεχνολογία και να είναι και αυτή, ας το πούμε, κολλάω κι εγώ στην τεχνολογία. Δεν είμαι σε μια γωνία και δεν μπορώ να συντρέξω με την τεχνολογία. Έτσι ακριβώς είναι και αυτά τα παιδιά. Θέλουν και αυτά να είναι στην τεχνολογία, όσο και αν δεν μπορούν να πατήσουν πλήκτρο, όσο και αν είναι μακριά, όσο είναι επικίνδυνο. Ναι, ρε φίλε, ναι, ρε φίλε, ναι, ρε φίλε, είναι επικίνδυνο. Όσο επικίνδυνο είναι που είσαι εσύ τα παιδιά σου και τα βάζεις στο αυτοκίνητο και πάτε μία βόλτα παρόλο που έχουν και ζώνες ασφαλείας. Όσο επικίνδυνο είναι όταν θα φας ξηρούς καρπούς που έχουν πεθάνει πάρα πολλά παιδάκια. Όσο επικίνδυνο είναι όταν θα φύγει το παιδάκι σου από το σχολείο, να είναι στο σχολικό και το σχολικό μπορεί να κατρακυλήσει σε μια κοιλάδα γιατί σπάσανε τα φρένα. Τόσο επικίνδυνο είναι και αυτό. Τι θα κάνει δηλαδή, δεν θα αφήσει το παιδί σου να ξαναμπεί σε αεροπλάνο γιατί έχουν πέσει χιλιάδες αεροπλάνα. Δεν θα αφήσει το παιδί σου να πάει σε ένα πάρτι γιατί έχουν γίνει χιλιάδες βιασμοί. Δεν θα αφήσει το παιδί σου να πιει ουίσκι γιατί είναι χιλιάδες αυτοί που είναι εξαρτημένοι από το ποτό. Όταν τα ακούω αυτή την ηλικιότητα είναι επικίνδυνο. Με ποια μιλάμε, γυρίζει το μάτι μου ανάποδα. Κάνει έτσι σαν του Σκρούτζ που έβλεπε τα δολάρια. Αυτό. Άρα θέλω να πω ότι τα βιντεάκια, παιδιά, δεν τα κάνουμε για κάποιο. Τα βιντεάκια αυτά είναι για να τα ακούσει και να τα δει κάποιος έτσι ώστε να πάρει κάτι όμορφο από αυτό. Αν αυτό το βιντεάκι έχει κάτι αρνητικό, άστο να πάει στο μαύρο. Άνθρωποι είμαστε, μπορεί κάτι να μην είναι ωραίο, μπορεί να μην είναι συγχυσμένο το γραφείο μου, γιατί έτσι έχω μάθει εγώ. Τι σε νοιάζει εσένα, άστο να πάει στο μαύρο. Εσύ, αν δεις μια ωραία κουβέντα που είπαμε, κράτα αυτά αυτή. Τη μία ωραία κουβέντα στη μία ώρα που μιλάμε τώρα. Αν βλέπεις πέντε πράγματα που δεν σου αρέσουν επειδή προηγουμένως μου βγήκε, ας το πούμε, ένας λόξιγκας και φάνηκε σαν ρέψιμο, άστο αυτό να πάει στο κάλο. Άμα δεν σ' αρέσει το μαλλί μου, άστο και αυτό να πάει στο μαύρο. Άμα δεν σε τρώω τα νύχια, άστο και αυτό να μην. Μην το δίνεις σημασία. Σας ζάλισα πάλι. Φιλάκια. Αυτά. Θα πάω στο σχολείο. Να ακούσουμε.